Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Σήμερα Παρασκευή 1η Μαρτίου. Είμαι η Μαρίνα Λίμου και μαζί θα ταξιδέψουμε στα βάθη της δημοσιογραφίας και το μήνα Μάρτιο. Ξεκινάμε. Είδηση έχω χαρά και πάω. Ο Τάιλερ Μακμπεθ, σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του πως το ερχόμενο καλοκαίρι θα παντρευτούν εδώ στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα προτείνει ψήφισμα για τον Κουμπάρο, ενώ μέσα στο Μάρτιο θα αναρτηθεί και ειδικό ερωτηματολόγιο στο ΑΕ ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα έχει ερωτήσει σχετικά με το τι προτείνει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ για στολισμό, γαμήλιο ταξίδι, μπομπονιέρες και προσκλητήρια. Ας πέσει το βίντεο. Are you considering trying the knot here in Greece as well? It's an excellent step in the right direction for the country of Greece. However, there's obviously still some ground that's left to be covered regarding that bill that wasn't extremely inclusive, for example, trans rights. But regarding the improvement in a sense of the quality, it's an excellent opportunity. Regarding our scenario of tying the knot this summer, the answer to that is yes, we are considering doing that. We will do that. And that celebration will happen here in Greece this coming summer. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε δικά του παπούτσια, χρυσά από πάνω μέχρι κάτω, με την Αμερικάνικη σημαία να δεσπόζει πίσω στον αστράγαλο. Το σχέδιο που οραματίστηκε κυκλοφόρησε γνωστή εταιρεία αθλητικής μόδας. Η τιμή του είναι στα $399 και μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος κωδικός είναι sold out. Δεν φτάνει φυσικά μόνο αυτό. Την ημέρα της παρουσίας των υποδημάτων, ο Τραμπ υπέγραψε κάποια από τα ζευγάρια που πουλήθηκαν έναντι $9,000. Φήμες θέλουν όσοι τα αγόρασαν να απέκτησαν ποδάγρα, μύκητες και δεξιά φρονήματα. Μάλιστα, κάποιοι αντιμετωπίζουν και θέμα στο τριγωτό της κεφαλής τους. Α, έχουμε τον Έλληνα που τα αγόρασε. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Προτιμώ να κρατήσω την ανωνυμία μου. Ναι, καλά, εσείς όπως το αισθάνεστε. Πείτε μας τι με Τραμπ, ποιες είναι οι παρενέργειες. Στην αρχή άρχισα να αισθάνομαι φαγούρα ανάμεσα στα δάχτυλα. Ύστερα άρχισαν να πέφτουν ένα-ένα και τώρα που μιλάμε από τα 10 μου έχουν μείνει 2. Α, πολύ ωραία, τα ζευγαρώσετε. Το μαλλί σας? Το μαλλί ξάνιξε από μόνο του. Απλά ξύνησε ένα πρωί και ήμουν ολοκληρωτικά ξανθός. Παντού ξανθός? Παντού, παντού. Είμαι να σκάσω. Έχω προσπαθήσει 4 φορές να τα πετάξω στον κάδο σκουπιδιών και εκεί να γυρίζουν μόνα τους. Δεν μιλάμε για υποδήματα. Για την κούκλα Άναμπελ μιλάμε. Τι να σας πω. Εύχομαι το καλύτερο. Να είστε καλά, σας εύχομαι. Γεια σας. Είδηση αυτά είναι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περνάει σε μια ευνίδια πρόταση για τους αγρότες με το Αγρότης ΠΑΣ. Μάλιστα, μαζί με το ΠΑΣ θα δίνει δώρο το νέο πολυμορφικό σκούτερ τρακτέρ, ώστε στις επόμενες διαμαρτυρίες τους να μην ταλαιπωρούνται στην κίνηση της Εθνικής. Πάμε να δούμε μαζί το βίντεο πατέντα. Θερικά βάλθηκαν να καταστρέψουν την ιερή μέρα της νύφης. Οι γονείς του γαμπρού, μην έχοντας συμπάθεια στη γυναίκα που θα γινόταν νύφη τους, όχι μόνο αρνήθηκαν να παραστούν, αλλά αποφάσισαν να εκτελέσουν και ένα πολύ δόλιο σχέδιο. Την ώρα που η νύφη περπατούσε προς την πόρτα της εκκλησίας, εκείνοι πετάχτηκαν από σημείο που ήταν κρυμμένοι και τις πέταξαν κόκκινη μπογιά. Τα πεθερικά όχι μόνο κατέστρεψαν τον νυφικό, αλλά και την όμορφη μέρα του ζευγαριού. Συνδεόμαστε με τον Δάσο Χαϊδαρίου που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης του ΟΓΑ για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μαρίνα. Πηγές Λουτρακίου αναφέρουν πως δεν σταμάτησαν εκεί τα πεθερικά, αλλά έστειλαν στην Ήφη και την ΑΑΔΕ για απόκρυψη εξόδων από το γάμο. Τι λέει η ίδια? Η κοπέλα σοκαρισμένη δηλώνει πως είναι όλα ανταποδοτικά. Είναι σκευωρία της μάνας Κάμπιας. Κάμπιας. Να σε ευχαριστούμε. Κι εγώ, Μαρίνα. Είδηση Όπαλα International. Ο Φώτης Εργουλόπουλος είναι ο νέος χορευτής που θα στελεχώσει τις προσεχείς συναυλίες της Dua Lipa. Η χαρά του δεν περιγράφεται με λέξη, με τον ίδιο να έχει ξεκινήσει ήδη τις απαιτητικές πρόβες. Πάμε να δούμε το video dance. Φήμες που θέλουν το Φώτης Εργουλόπουλο αυτή τη στιγμή να έχει χτυπήσει το κότσι του και να ξεκουράζεται, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Είδηση, α, καλά. Η Βασίλισσα Λετήθια έκοψε τα μαλλιά της καρέ. Η Λετήθια είναι αυτή που γίνεται ο χαμός που τα είχε με τον άντρα της αδερφής της. Που ασχολούνται όλα τα ξένα μέσα αν θα πάρει διαζύγιο ή όχι. Αυτά είναι βασιλικά. Λογικό να μην τα καταλαβαίνουμε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν έχουμε σκάνδαλα, ίντριγκες και φήμες. Εμείς εδώ πνέουμε μέσα στον αέρα ελευθερίας και διαφάνειας.
Περνάμε στον καιρό και την αποκλειστική μετεωρολόγο μας του Αντιδελτίου. Εδώ τη Διονυσία Τσούζη. Διονυσία, καλησπέρα. Τι λένε τα μερομήνια? Καλησπέρα, Μαρίνα Καρομίνα. Ο καιρός αλλάζει απότομα και έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Έντονα, τι έντονα, πόσο έντονα? Θα τα δεις και θα τα πάθεις. Θα πάθεις ατύχημα, βάζεις τύχημα. Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Βάζεις τύχημα. Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Βάζεις τύχημα. Θα σε κάνω να παραμιλάς. Όταν θα με συναντάς. Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Δεν φωνάζουμε εδώ, δεν φωνάζουμε, ηρεμία. Άρα βροχές και καταιγίδες, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Είσαι φοβερή. Μπράβο σου, βρε Μαρίνα. Είσαι κι εσύ, βέβαια, που παίζεις τον καιρό στα δάχτυλα, βρε Διονυσία μου. Βέβαια, κι εγώ το παίζω στα δάχτυλα τον καιρό. Φύγε, μην παίξω τίποτα άλλο. Φύγε από εδώ. Φύγε. Ακόμα ένα αντιδελτίο έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν ακόμη μια Παρασκευή μαζί μας. Ακολουθεί η ταινία Madame Tizot. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.